να γνωρίσουμε ένα νέο παιδί, ένα νέο υποψήφιο, Δήμος Εμμανουήλ Παπά, με το συνδυασμό του Χρήστου Τσούκαλου, ο κύριος Στέλιος Ζαφυρόπουλος. Καλώς ήρθατε, κύριε Ζαφυρόπουλε. Καλησπέρα, κυρία Ναύαλη. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ κοντά σας στο πλατό. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ το κανάλι, το δίκτυο τηλεόραση για τη φιλοξενία. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους τηλεθεατές και τις τηλεθεάτριες που μας παρακολουθούν. Να είστε καλά. Λοιπόν, Δήμος Εμμανουήλ Παπά. Κοντά στις αίρες είναι βεβαίως ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά. Εσείς πρώτη φορά είστε θέτητη υποψηφιότητα? Πρώτη φορά, ναι. Και έπειτα σε αυτό εδώ είμαι αρκετά χαρούμενος, γιατί μου δίνεται ευκαιρία να μπορέσω μέσω αυτής της υποψηφιότητας και εφόσον και αν εκλεγούμε, να μπορέσω να προσφέρω στα κοινά και συγκεκριμένα να προσφέρω για το Δήμο μου και για τον τόπο μου που αγαπάω πάρα πολύ. Πώς θα αποφασίσατε εσείς? Ήρθε ο κύριος Τσούκαλος, σας έκανε πρόταση, είχατε εκδηλώσει ενδιαφέρον εσείς κάποια στιγμή και το έμαθε, το άκουσε, δεχτήκατε και από αλλού προτάσεις? Τι ακριβώς έχει γίνει? Μου άρεσε από ανέκαθεν η περίπτωση να ασχοληθώ με αυτό το θέμα και ήθελα αρκετά, να πω την αλήθεια, να μπορέσω να δείξω με ποιο τρόπο μπορώ να προσφέρω για τον τόπο μου. Μου έχουν γίνει όντως προτάσεις, αλλά επειδή είχα ένα κοινό όραμα, θεωρώ, με τον συνδυασμό «Οι πολίτες μπροστά» και συγκεκριμένα με τον Χρήστο Τσούκαλο, αυτό με βοήθησε να πάρω πιο γρήγορα την απόφασή μου και να ασχοληθώ με αυτόν εδώ τον συνδυασμό. Είναι πολύ καλό αυτό. Και τι σας, όταν σας προσέγγισε ο κύριος Τσούκαλος, τι σας είπε που σας έπεισε δηλαδή? Τι είδατε, αυτό που λέτε ότι έχετε κοινό βηματισμό, κοινό όραμα, δεν ξέρω πώς να το πω. Ναι, μπράβο. Το μόνο που μου ενδιέφερε είναι το πώς μπορώ να βοηθήσω τους ανθρώπους άμεσα, με την καθημερινότητά τους. Όταν, ας πούμε, βρήκα συγκεκριμένα τον κύριο, μέσω ενός φίλου του γνωριστήκαμε πιο πολύ και έτσι πήρα την απόφαση να ακολουθήσω κι εγώ και από συζητήσεις τις οποίες είχαμε, είδα ότι όντως έχουμε κάτι κοινό μεταξύ μας. Το κοινό είναι που έχουμε ότι βλέπουμε μπροστά, βλέπουμε κάποιες ενέργειες τις οποίες θέλουμε να κάνουμε στο να πάμε τον τόπο και τον κόσμο μπροστά, τους πολίτες μπροστά. Το Δήμος Εμμανουήλ Παπά είναι ένας αγροτικός δήμος. Κυρίως αγροτικός δήμος, περιφερειακός δήμος, πολλά χωριά. Εσείς πού μένετε, σε ποιο χωριό? Εγώ είμαι από την Τούμπα Σερών. Την Τούμπα. Γέννημα θρέμα της Τούμπας. Τουμπιώτης, λοιπόν. Έχετε και ωραίο πανηγύρι εκεί. Τι πιστεύετε εσείς ότι λείπει αυτή τη στιγμή από το Δήμο Εμμανουήλ Παπά? Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει που δεν έχει γίνει στην περιοχή σας, έτσι όπως τα βλέπετε εσείς τα πράγματα? Βεβαίως. Κυρίως μας ενδιαφέρει η καθημερινότητα του ανθρώπου. Θέλουμε να ανοίγει την πόρτα του ο κόσμος και να βλέπει ένα καθαρό περιβάλλον. Κυρίως να έχει τα αναγκαία που χρειάζεται, όπως νερό, πόσιμο, να έχει, όπως είπα, καθαριότητα, π.χ. στους Δήμους και γενικότερα και στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά. Έχω ακούσει και από συζητήσεις τις οποίες έχουν γίνει στα χωριά, τώρα που γυρίζουμε και δείχνουμε το πρόγραμμά μας και το τι θέλουμε να γίνει, τι θέλουμε να κάνουμε σαν συνδυασμός, έχουν να πληθούν π.χ. οι κάδοι τουλάχιστον και 5 και πλέον χρόνια. Είναι κάτι το οποίο δεν έχουν πληθεί καθόλου. Δεν έχουν πληθεί καθόλου σε αυτά τα 5 χρόνια οι κάδοι. Γενικότερα βλέπουμε ακαθάριστα φρεάτια. Αυτά τα νερά τα οποία, αν ας πούμε βρέξει μια απότομη βροχή, κάνει μια τέτοια νεροποντή όπως γίνεται συνήθως τώρα τελευταία στα μέρη μας, αυτό έχει ως συνέπεια να πλημμυρίσουν δρόμοι και να κατ' επέκταση και σπίτια, χωράφια και ούτω καθεξής. Και όλο αυτό που έχω αντικρίσει εγώ γενικότερα στο Δήμο, είναι ότι δεν λειτουργούν κάποιες, έτσι, ας το πούμε, θέσεις. Π.χ. η καθαριότητα, όπως είπαμε, είμαστε αγροτικός, έτσι, Δήμος. Δεν βλέπω να υπάρχει καλή οδοποιία στους αγροτόδρομους. Όχι καλή, καθόλου καλή. Και μάλιστα είναι κάκιστη σε πολλά σημεία. Μάλιστα και αγροτικούς δρόμους που υποτίθεται είναι με άσφαλτο, π.χ. Τούμπα, Πεθελινό, αν πάτε με αγροτικό, πιθανώς να φύγετε και χωρίς ρόδες από εκεί. Τόσο χάλια. Είναι ακριβώς τόσο χάλια. Γίνεται καθημερινά
παρέμβαση από φορτηγά, γιατί εκεί εξυπηρετούν και το βιοντίζελ, μεγάλα φορτηγά, και έχει καθίσει ο δρόμος και έχει γίνει πολύ χάλια σε πολλά σημεία. Βλέποντας τέτοια πράγματα λοιπόν στο Δήμο που θέλουν βελτίωση και διόρθωση, θέλουμε να βάλουμε το χεράκι μας με οποιοδήποτε τρόπο, με μία φωνή, με μία ας το πούμε γροθιά, να κυλήσουν λίγο καλύτερα τα πράγματα, στο να βλέπουμε λίγο τα πράγματα να είναι βιώσιμα. Δεν νοείται εν έτη 2023 να υπάρχουν χωριά στο Δήμο που να μην έχουν πόσιμο νερό. Όπως? Ας δούμε το Βαλτοτόπι. Το Βαλτοτόπι, ναι, μεν έχω ακούσει ότι έχει γίνει η όλη, ας πούμε, διαδικασία, έχει έρθει εις πέρας. Ωστόσο, από την πρώτη στιγμή που έχουν γίνει, που έχει μείνει το χωριό χωρίς νερό, από την πρώτη στιγμή που έχει μείνει το χωριό χωρίς νερό, ο δήμαρχός μας, ο Χρήστος ο Τσούκαλος, έχει επικοινωνήσει με την αρμόδια αρχή και έχει εκφράσει την επιθυμία του να στείλουν, λέει, νερά εμφιαλωμένα. Mm-hmm. Η απάντηση που πήρε ήταν ότι δεν έχουμε, λέει, χρήματα. Για εμφιαλωμένα νερά για τους δεμπράσους κατοίκους του χωριού. Έτσι ακριβώς. Σε αυτό επάνω, καθώς άκουσα αυτά εδώ τα οποία υπόθηκαν, εγώ στεναχωρήθηκα. Λέω, δεν γίνεται, ποια είναι η μέρημνα. Δηλαδή, ποια είναι η μέρημνα της εκάστοτε αρχής, της δημοτικής αρχής αυτής, ποια είναι η μέρημνά της στο να με αποτρέψει εμένα να μείνω χωρίς νερό, στο να με αποτρέψει εμένα να μην πλημμυρίσω ή να μην πάθω και καμιά, μην πάρουμε και καμιά φωτιά, γιατί ούτε και αντιπυρικά έργα έχω ακούσει να γίνονται ή να παίρνουν τουλάχιστον τα μέτρα στο να γίνουν. Στους ορεινούς όγκους τους οποίους έχουμε, τα χωριά, δεν έχει γίνει καμία μέρημνα στο να... Οπότε, στο δικό σας το πρόγραμμα, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτά είναι προτεραιότητες. Ακριβώς. Αυτά εδώ για εμάς είναι προτεραιότητες στο να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό όλο το σύστημα που βοηθάει και εξυπηρετεί τους ανθρώπους πιο βιώσιμο. Mm-hmm. Θέλουμε να μοιράσουμε, ας λέγαμε, την πίτα. Δεν μας αρέσει να παίρνουν οι λίγοι και οι πολλοί να μένουν. Αυτό συμβαίνει, λέτε, με τη σημερινή δημοτική αρχή. Ακριβώς. Στη σημερινή δημοτική αρχή, από ό,τι έχω ακούσει στο βίντεο που έχω δει με τη συνέντευξη του Δημάρχου, άκουσα πολύ όμορφα ότι έχουν γίνει πολύ ωραία έργα. Χαίρομαι γι' αυτό. Μπράβο. Και κάθε αρχή που θα βγει επάνω κάνει έργα και γινότανε και γίνονται και θα γίνονται έργα. Και γι' αυτό μπράβο που γίνονται. Ωστόσο, όταν πέφτουνε πόσα εκατομμύρια, ακούμε τα εκατομμύρια εδώ, πέσανε εκεί, πέσανε εκεί. Έκατσα να μετρήσω σε πόσα χωριά πέσανε αυτά τα εκατομμύρια και από τα 17 χωριά που έχουμε, 16 δήμους, 16 κοινότητες, πέσανε σε 5-6 χωριά, βαριά. Δηλαδή, πόσα χρόνια θα χρειαστεί ο κύριος δήμαρχος για να μπορέσει να ρίξει και να επενδύσει και στα άλλα τα χωριά. Πόσα χρόνια θα χρειαστεί, 50 χρόνια θα χρειαστεί για να μπορέσει να διώνει τα χωριά. Οπότε λέτε ότι ο κύριος Τσούκαλος θα μπορέσει να βγάλει χρήματα για όλα τα χωριά. Για όλα τα χωριά θα πάρουν ο κάθε ένας αυτό που του αξίζει. Τουλάχιστον θα έχουν καθαρά το μέρος τους, θα είναι καθαρό, μια πλατεία καθαρή, θα είναι ασβεστωμένα, θα είναι καθαρά, διαγραμμίσεις στους δρόμους θα υπάρχουν. Και γενικά η οδοποιία, έχουμε grader, πληρώνεται άνθρωπος, όπως προείπα, στο Δήμο, πληρώνεται άνθρωπος καθημερινά για να δουλεύει το grader. 220 μέρες, πόσες είναι, κάθε μέρα πρέπει να είναι στους αγροτόδρομους. Πρέπει να δουλεύει και να προσφέρει έργο. Όχι μια φορά το χρόνο. Και εκείνο, άμα θα δούμε τα ζόρια, κατευθείαν να πληρώσουμε κάποιον να έρθει να το κάνει. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι, πριν ολοκληρώσουμε, εσείς προσωπικά με τι θα θέλατε να ασχοληθείτε αν εκλεγείτε? Υπάρχει κάποιο τομέα? Εγώ, λόγω του εθελοντισμού που είχα και στην πυροσβεστική, 2 χρόνια εθελοντής είχα κάνει εκεί και γενικότερα που ασχολούμαι με τον αθλητισμό και όλα αυτά, θα ήθελα να ασχοληθώ γενικότερα με ό,τι μπορώ και ό,τι μου δοθεί σε αρμοδιότητα. Θεωρώ και πιστεύω πως μπορώ να το φέρω εις πέρας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Καθώς ασχολούμαι
και με διάφορες άλλες εργασίες έχω γνώση για οτιδήποτε χρειάζεται να ανταπεξέλθω και να το κάνω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχετε να πείτε κάτι στους δημότες του Δήμου Μανουήλ Παπά πριν σας ευχαριστήσω? Θέλω να τους ευχαριστήσω και πάλι για το ότι μας παρακολουθήσανε. Ζητώ τη στήριξη των ανθρώπων και του Δήμου, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να πάμε τους πολίτες μπροστά και οτιδήποτε προβλήματα έχουμε, είμαστε βέβαιοι πως θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό που υπάρχει και το καλύτερο δυνατό που θέλουμε και μπορούμε να κάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζαφυρόπουλε. Καλή επιτυχία σας εύχομαι. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.